Γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να τα πούμε από τις απόκριες που σας είχα πει στο τέλος του βίντεο ότι η Λίδα έχει αφηνιάσει. Λοιπόν, όλα καλά. Επανήλθαμε, μάλλον έφταιγε το τριήμερο, η κούραση του τριήμερου βασικά, που το παιδί ήταν έτσι, τώρα συνήλθε. Τι μου κάνετε εσείς, μου λείψατε. Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, μέσω Instagram βέβαια, σε story, το σημερινό βίντεο θα έχει να κάνει με τη μέθοδο εισαγωγής στερεάστροφης, Baby Led Weaning. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram έχετε μια ιδέα περίπου τι είναι αυτή η μέθοδος, γιατί σας παρουσιάζω αρκετά stories με τη μικρή μου, με τα φαγητά που τρώει, σας ανεβάζω συνταγούλες, βλέπετε την πρόοδο που κάνει. Όσοι δεν ξέρετε θα το πούμε τώρα. Η μέθοδος Baby Led Weaning είναι μία μέθοδος εισαγωγής στερεών τροφών. Δεν είναι η κλασική μέθοδος που αλέθουμε το φαγητό μας και το δίνουμε στο παιδάκι, και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη ως το τέλος των αλεσμένων. Δηλαδή, τι γίνεται, προσφέρουμε στο παιδί μας ολόκληρα κομμάτια τροφής να τα διαχειριστεί μόνο του. Το Baby Led Weaning ξεκίνησε από την Αγγλία και η ιδέα, η γενικότερη, ήταν να συμμετέχει το παιδί στο οικογενειακό τραπέζι. Να μπορεί να τρώει ό,τι τρώμε. Βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι για ολόκληρο το πρώτο έτος βασική πηγή θρεπτικών συστατικών και βασική τροφή είναι το γάλα. Τώρα αυτό, όσοι έχετε ξεκινήσει να δίνετε στο παιδάκι σας να το εισάγετε στις στερεές τροφές με αλεσμένα, θα σας φανεί περίεργο, γιατί η εισαγωγή στις στερεές τροφές για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει απογαλακτισμός, ότι δηλαδή σιγά σιγά κόβεται το στήθος ή η φόρμουλα. Αυτό δεν ισχύει στο Baby Led Weaning. Η Λίδα με βαριέται πάρα πολύ, χασμουριέται. Γιατί βασίζεται στο γεγονός ότι κύρια πηγή θρεπτικών συστατικών για όλο το πρώτο έτος είναι το γάλα. Οπότε ο μισός χρόνος, δηλαδή από τους 6 μήνες που θα ξεκινήσει το παιδάκι μας να τρώει μέχρι και το έτος, άρα μισός χρόνος, είναι εισαγωγή στις στερεές τροφές. Το παιδί δεν τρώει, μαθαίνει να τρώει. Σιγά σιγά του εισάγουμε τις τροφές. Τη φράση Baby Led δείχνει την πρωτοβουλία που δίνουμε στο βρέφος. Δίνουμε την πρωτοβουλία στο παιδί μας να φάει όσο θέλει και ό,τι θέλει από μια ποικιλία τροφών βέβαια που του προσφέρουμε εμείς. Και το Weaning είναι ακριβώς η εισαγωγή στις στερεές τροφές. Οπότε, τι κάνουμε εμείς? Προσφέρουμε στο παιδί μας κομμάτια τροφής στο καρεκλάκι του και το παιδί μας επιλέγει ποιες θα φάει, πόσο θα φάει, τι του αρέσει. Όμως εννοείται, όταν ξεκινάμε την εισαγωγή στις στερεές τροφές, το παιδί δεν γνωρίζει τίποτε άλλο ως τροφή πέρα από το γάλα του. Οπότε δεν περιμένουμε να του βάλουμε μπροστά τις πατατούλες, το μπροκολάκι, το αχλαδάκι, το μήλο, οτιδήποτε του βάλουμε, και το παιδί να το πάρει και να το φάει. Δεν έχει ιδέα ότι αυτό είναι φαγητό. Και φυσικά δεν έχει ιδέα. Και φυσικά δεν έχει ιδέα ότι αυτό μπορεί να χορτάσει την πείνα του. Και γι' αυτό δεν προσφέρουμε το φαγητό στο παιδί μας όταν αυτό πεινάει. Δηλαδή δεν κόβουμε γεύματα γάλακτος για να δίνουμε τροφές. Ενδιάμεσα από τα γεύματα γάλακτος που το παιδί μας είναι χορτάτο, του προσφέρουμε την τροφή και έτσι του δίνουμε το χρόνο να πειραματιστεί με αυτή, να την πάρει, να τη ζουλήξει, να την τρίψει πάνω του, να την τρίψει στο καρεκλάκι του, να την πετάξει κάτω, να δοκιμάσει και εν τέλει και να δει ότι έχει μια γεύση. Σιγά σιγά θα δοκιμάζει παραπάνω και θα βλέπει ότι, αυτό το παιχνίδι, γιατί παιχνίδι είναι η τροφή γι' αυτό, μπορεί σιγά σιγά να το χορτάσει. Πάμε όμως να δούμε τώρα τα ωφέλη αυτής της μεθόδου. Γιατί εγώ να μην δώσω το παιδί μου αλεσμένο, να πάρω το κουταλάκι μου πίσω να τελειώνω και να κάθομαι να μαζεύω καταστασία, να κάθομαι να περιμένω πόση ώρα να φάει. Γιατί να το κάνω αυτό? Πάμε να δούμε. Αρχικά το παιδί μας τρώει ό,τι τρώμε. Δεν χρειάζεται να του έχουμε ξεχωριστό φαγητό όταν πηγαίνουμε ταξίδι, να κουβαλάμε τα μπλέντερ, τα κουταλάκια, τα πιατάκια, τις ειδικές τις κρέμες του, το φαγητό του, το μαγειρεμένο, το έτοιμο ή οτιδήποτε. Γιατί όταν ακούμε εισαγωγή στις στερεές τροφές, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε? Μία μαμά, ένα κουταλάκι και ζουμ, μία για τον μπαμπά. Ζουμ, μία για τη μαμά. Ζουμ, μία για την ονά. Το τηλέφωνο της Λίδας είναι αυτό, της τηλεφωνούνε. Οπότε το παιδί τρώει ό,τι τρώμε και είμαστε κι εμείς πιο άνετοι. Δεν χρειάζεται να μαγειρεύουμε ξεχωριστά.
και δεν χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας όλη την πρίκα του παιδιού όπου πηγαίνουμε. Το δεύτερο είναι ότι το παιδί μας συμμετέχει στην ώρα του φαγητού. Η ώρα του φαγητού είναι μια ώρα κοινωνική. Είναι μια ώρα που όλη η οικογένεια θα ενωθεί γύρω από το τραπέζι, θα συζητήσει. Είναι η στιγμή που θα ενσταθούμε οικογένεια. Βέβαια, μπορεί να μην τρώμε όλα τα γεύματα μαζί ως οικογένεια, αλλά σίγουρα ένα γεύμα σε κάθε σπίτι υπάρχει, στο οποίο τρώμε όλοι μαζί, συνήθως το βραδινό. Εκεί το παιδάκι θα ακούει τις συζητήσεις μεταξύ των γονιών, δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα, αλλά συμμετέχει, ακούει, μαθαίνει για τη συζήτηση, παίρνει πάρα πολύ σημαντικές βάσεις για την κοινωνικοποίησή του. Μέσω αυτού. Βέβαια, τα γεύματα μπορεί να τα κάνει και η μαμά μόνη της με το παιδί, ο μπαμπάς μόνος του με το παιδί. Και κάθεται η μαμά στο πιάτο της ή ο μπαμπάς και το παιδάκι στο καρεκλάκι του και τρώνε μαζί και μιλάνε. Έτσι το παιδάκι μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα για την κοινωνία και για την οικογένεια και του θέτουμε τις σωστές βάσεις της οικογένειας και της επικοινωνίας. Το επόμενο όφελος, ας το πούμε, είναι ότι το παιδί μας είναι ευτυχισμένο. Μπορεί να παίρνει το φαγητό του, να το πιάνει, να το ζουλάει, να συμμετέχει σε αυτό. Δεν μην είναι ένας παθητικός δέκτης που απλά κάθεται και ανοιγοκλίνει το στόμα ή το ξεγελάμε βλέποντας τηλεόραση ή κάνοντας το αεροπλανάκι για να φάει. Ξέρει τι τρώει, συμμετέχει το ίδιο, όχι συμμετέχει, παίρνει το ίδιο την πρωτοβουλία για το φαγητό του. Και αυτό βελτιώνει πάρα πολύ τη λεπτή του κινητικότητα και την οπτικοακουστική του ικανότητα. Το επόμενο είναι ότι το παιδί τρώει στον χρόνο που θέλει. Δεν υπάρχει βιασύνη. Αν παρατηρήσετε μεταλλασμένα, εντάξει, στην αρχή μας παίρνουν περισσότερο χρόνο. Μπορεί να πάρουν και μισή ώρα, αλλά σιγά σιγά λεπτώνει το χρόνο. Στα 10 λεπτά, στο 1 τέταρτο, το παιδάκι το πιέζεται σε εισαγωγικά να φάει πιο γρήγορα. Ενώ με το baby led weaning καθόμαστε στην κουζίνα μας, στο καρεκλάκι μας, η μαμά στο τραπέζι της και τρώμε όση ώρα θέλουμε. Τα γεύματα της Λίδας για την ακρίβεια διαρκούν από 40 μέχρι 50 λεπτά, δηλαδή περίπου μία ώρα έχει το παιδί να κάτσει στο τραπέζι, να επεξεργαστεί το φαγητό του και να φάει. Επόμενο όφελος, το οποίο για μένα είναι από τα πιο σημαντικά, είναι ότι το παιδί τρώει την ποσότητα που θέλει και που πραγματικά έχει ανάγκη. Γιατί όταν αλέθουμε το φαγητό, η μερίδα που αλέθεται είναι μια μερίδα που αντιστοιχεί περισσότερο σε έναν ενήλικα παρά σε ένα βρέφος. Το βρεφάκι μας έχει μικρό στομάχι, δεν μπορεί να χωρέσει όλη αυτή την ποσότητα φαγητού που εμείς του δίνουμε. Οπότε από μόνο του επιλέγει πόσο θα φάει. Και πότε θα αισθανθεί κορεσμό, και το baby led weaning βοηθάει σε ακριβώς αυτό. Το παιδί να αισθάνεται και να καταλαβαίνει ότι έχει χορτάσει, γιατί έχει περισσότερο χρόνο να δει το φαγητό του, να το επεξεργαστεί στο μυαλό του και να καταλάβει ότι έχει χορτάσει. Ενώ μεταλλασμένα, επειδή δεν καταλαβαίνει για πότε τρώει, τρώει πολύ περισσότερο και του έρχεται αργότερα η αίσθηση του κορεσμού. Αυτό το συγκεκριμένο που είπα ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί προλαμβάνει την παιδική παχυσαρκία. Τι κάνετε καλή κυρία? Τι κάνετε καλή κυρία? Προλαμβάνει την παιδική παχυσαρκία, η οποία είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο η παιδική παχυσαρκία. Και πώς την προλαμβάνει? Το παιδί παίρνει από τη πολύ μικρή του ηλικία τη βάση της υγιεινής διατροφής, συνηθίζει περισσότερο στους υδατάνθρακες, συνηθίζει ο οργανισμός του να αισθάνεται κορεσμό, να τρώει και να χορταίνει, δηλαδή να έχει κάποιο όριο, και αυτές τις συνήθειες τις κρατά και μεγαλώνοντας την ενήλικη ζωή του. Το επόμενο είναι ότι μέσω της μάσησης, η οποία γίνεται καθημερινά σε κάθε γεύμα, το παιδάκι μας εξασκεί ιδιαίτερα τους μυς οι οποίοι χρειάζονται για την ομιλία, οπότε το βοηθάμε να μιλήσει. Το επόμενο φυσικά είναι ότι τα ταξίδια και όλες μας οι έξοδοι γίνονται πολύ πιο εύκολες. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε μπλέντερ, κουταλάκια, πραγματάκια όπου πηγαίνουμε. Και ακόμα και αν θέλουμε να βγούμε μία βόλτα στο πάρκο, μία βόλτα για ένα καφέ, βρε μανούλα, να ξεσκάσεις και εσύ, θα πάρεις μαζί σου ένα σνακ για το μωρό, μία μπανάνα, ένα φρουτάκι. Εγώ προσωπικά, και άμα πάω για καφέ απογευματινή ώρα, που απογευματινό έχω το φαγητό της Λίδας, γύρω στις 5, θα το πάρω μαζί μου σε ένα ταπεράκι, θα της το δώσω όπως καθόμαστε και θα το τρώει μόνη της. Δεν χρειάζεται ούτε να την τέσω ούτε τίποτα. Ίσως λίγο. Συγγνώμη για τις φασαρίες. Ίσως λίγο μόνο να τη βοηθήσω. Παίζει λίγο εδώ δίπλα και γι' αυτό πατάει τα παιχνιδάκια της και κάνει.
Και όλο αυτό, όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, σε τι βοηθάνε? Βοηθάνε το παιδάκι μας να έχει μικρότερο δείκτη μάζας σώματος, τα παιδάκια που έχουν απογαλακτιστεί με τη μέθοδο Baby Led Weaning, επειδή ακριβώς όπως είπα πριν, συνηθίζουν στο υγιεινό τρόπο ζωής και στην υγιεινή διατροφή, τείνουν να έχουν μικρότερο δείκτη μάζας σώματος. Και αφού είπαμε τώρα τα ωφέλη, που για μένα, να σας πω την αλήθεια, αυτά ήτανε που με όθησαν να χρησιμοποιήσω αυτή τη μέθοδο ως μέθοδο απογαλακτισμού στη μικρή μου, να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Τι ωραία μου! Να πούμε και μερικά σωστό-λάθος τα οποία κυριαρχούν στη σκέψη μας, στην κοινωνία μας, οτιδήποτε. Πάμε να τα πούμε. Ένα. Μετά τους 6 μήνες το μόνο δεν χρειάζεται πια γάλα, γιατί ό,τι χρειάζεται το παίρνει μέσα της τροφής. Λάθος. Αυτό είναι λάθος. Και μία ερώτηση που δέχομαι πιο συχνά είναι πώς ξέρεις ότι παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται? Ό,τι χρειάζεται το παιδάκι μας το παίρνει από το γάλα. Μέχρι και το πρώτο έτος, μέχρι να κλείσει το παιδάκι μας το πρώτο έτος, κύρια πηγή θρεπτικών συστατικών, κύρια τροφή είναι το γάλα. Οπότε, τι κάνουμε με τις στερεές τροφές? Τις εισάγουμε. Απλά τις εισάγουμε. Δεν περιμένουμε το παιδάκι μας να χορτάσει. Οπότε, όχι, δεν είναι... Τι μωρό μου! Οπότε όχι, δεν κόβουμε το γάλα μετά τους 6 μήνες, γιατί και οι παιδίατροι αυτό προωθούνε. Τι μας λένε στην αρχή? Κόβουμε ένα γεύμα, το πρωινό. Μετά τι κάνουμε? Κόβουμε δεύτερο γεύμα, το μεσημέρι, το απογευματινό. Τα κόβουμε τρίτο γεύμα, το απογευματινό, οπότε καταλήγουμε να έχουμε 2 γεύματα γάλατος την ημέρα. Κάτι το οποίο διατροφικά είναι λάθος. Το γάλα είναι κύρια πηγή θρεπτικών συστατικών για όλο το πρώτο έτος. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου στέλνουν πάρα πολλές μανούλες και μηνύματα που μου λένε: ξεκινήσαμε τροφές, έχουμε κόψει το γάλα, το μωρό μου πεινάει, τι να κάνω, να του δίνω γάλα? Ναι, συμπληρώνουμε γάλα στα γεύματα, το γάλα είναι βασικό για τα παιδάκια μας. Επόμενο σωστό ή λάθος. Μωρά δεν χρειάζονται τα δόντια για να μασίσουν. Σωστό. Τα μωρά μας δεν χρειάζονται να έχουν δοντάκια για να μασίσουν. Τα ούλα τους είναι αρκετά σκληρά, γιατί πολύ κοντά στην επιφάνεια των ούλων είναι τα δοντάκια τους, τα οποία είναι έτοιμα να βγουν και να μασίσουν. Οπότε μέχρι να βγουν τα δοντάκια μας, τα ούλα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Μπορούν με τα ούλα να μασίσουν. Δεν χρειάζεται να έχουν δοντάκια. Για τη μέθοδο Baby Led Weaning, το παιδί δεν τρώει την ποσότητα που χρειάζεται. Λάθος. Αρχικά, ποιος θα κρίνει ποια είναι η ποσότητα που χρειάζεται το παιδί? Μόνο το ίδιο ξέρει ποια είναι η ποσότητα που έχει ανάγκη να φάει, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ότι πρέπει να φάει τόσο, πρέπει να φάει τόσο. Θα φάει αυτό όσο θέλει. Και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τους περισσότερους γονείς, ότι το παιδί μου δεν τρώει όσο πρέπει. Αν παρατηρήσετε ή αν το ψάξετε, θα δείτε ότι τα παιδάκια που έχουν κάνει εισαγωγή στις στερεές τροφές με τη μέθοδο Baby Led Weaning δεν είναι αδύνατα παιδάκια. Δεν είναι παιδάκια που δεν έχουν πάθος. Να δείτε τη λίδα. Μάγουλο και κακό! Τρώμε πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει ότι το παιδί λιμοκτονεί. Το παιδί θα αναπληρώσει ότι έχασε σε εισαγωγικά από το γεύμα του μεγάλα. Αλλά και πάλι θα δείτε ότι πάρα πολύ γρήγορα το παιδί θα μπορεί να τρώει σχεδόν ολόκληρο το γεύμα που του προσφέρεται. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το γεύμα που προσφέρουμε, έτσι. Άμα δίνουμε στο παιδάκι μας τηγανιτά γεύματα τα οποία είναι μικρής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά, προφανώς το παιδί ναι, δεν θα παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Όμως αν δεν του προσφέρουμε ένα γεύμα με κρέας, φρούτα, λαχανικά, το παιδί προφανώς... Τι κάνεις, καρδούλα μου? Ακόμα και δοκιμάζοντας λίγο-λίγο απ' όλα, θα παίρνει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται. Και βέβαια πάντα μετά από κάθε γεύμα δίνουμε στο μωράκι μας γάλα. Το επόμενο που έχουμε στο μυαλό μας ως fact είναι ότι το μωρό με τη μέθοδο Baby Led Weaning κινδυνεύει περισσότερο να πνιγεί. Λάθος. Και αυτή είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά. Μα δεν φοβάσαι να με πνιγεί? Μα δεν φοβάσαι να με πνιγεί? Και ακούστε τώρα εδώ το ωραίο, το οποίο ούτε εγώ το ήξερα, δεν θέλω να το παίζω έξυπνη, και εγώ διαβάζοντας το έμαθα. Με τη μέθοδο Baby Led Weaning, το παιδάκι είναι πιο δύσκολο να πνιγεί από ό,τι να το ταΐζουμε με κουτάλι. Γιατί με το κουτάλι μπορεί να του δώσουμε εμείς παραπάνω τροφή μέσα στο στοματάκι του, ή μπορεί να φτάσουμε το κουτάλι πιο πίσω στο λαιμό του. Και συμβαίνει και στη μέθοδο με αλεσμένα. Και στο Baby Led Weaning, το γνωστό gagging, όταν
ή του βάλουμε το κουταλάκι πιο μέσα ή του βάλουμε περισσότερη τροφή ή ακόμα και μόνο του αν κόψει μεγάλο κουτάλι. Το gagging είναι αυτό που κάνουμε σαν να θέλεις να κάνεις εμετό. Όπως ας πούμε πας στον γιατρό και σου βάζει το ξυλάκι να δει τις αμυγδαλές σου και σου έρχεται να κάνεις εμετό, ας το πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί πνίγεται. Εκείνη τη στιγμή δεν πνίγεται. Τι είναι το gagging? Είναι ένας μηχανισμός που διαθέτουμε όλοι στη γλώσσα μας, ο οποίος όταν η τροφή φτάσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ας το πούμε, ή ένα μεγάλο κομμάτι τροφής μπει στο στόμα, ενεργοποιείται για να... Ναι, ενεργοποιείται για να μην πνιγούμε, για να μας προστατεύσει από το πνιγμό. Επομένως, δεν είναι πνιγμός. Δεν πνίγεται το παιδί μας εκείνη την ώρα, προστατεύεται από το να μην πνιγεί. Και θα παρατηρήσετε και εσείς ότι αμέσως μετά από ένα gagging, το παιδάκι μας μπορεί να συνεχίσει να τρώει κανονικότατα, σαν να μην έγινε τίποτα. Γιατί δεν έχει πνιγεί το παιδί εκείνη τη στιγμή. Ο μηχανισμός αυτός στους ενήλικες είναι πιο πίσω στη γλώσσα, στα βρέφη πιο μπροστά. Οπότε είναι πιο εύκολο να ενεργοποιηθεί, οπότε είναι πιο δύσκολο το παιδάκι μας να πνιγεί. Βέβαια, καμία μέθοδος εισαγωγής στερεών τροφών δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Και καλό είναι εμείς οι γονείς να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Βασικά πια βασικά στις πρώτες βοήθειες για παιδιά και βρέφη. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει 2 σεμινάρια για να είμαι εντελώς σίγουρη ότι είμαι εντάξει, ότι άμα συμβεί κάτι θα μπορώ να ανταποκριθώ. Βέβαια δεν έχει συμβεί και Θεός φυλάξει να μην συμβεί ποτέ. Όμως βέβαια πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί με το τι προσφέρουμε στο παιδί. Οπότε αποφεύγουμε αρχικά τα φαγητά τα οποία ανέχουν κίνδυνο πνιγμού. Ας πούμε, ένα που μου έρχεται εμένα στο μυαλό πρώτο είναι το μήλο. Το μήλο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν το προσφέρουμε ποτέ όμως στο παιδί. Πάντα ή βρασμένο ή στο φούρνο. Επόμενο που πρέπει να προσέχουμε είναι το παιδάκι μας πάντα να τρώει με επίβλεψη. Το ότι μπορεί και τρώει μόνο του δεν σημαίνει ότι το αφήνουμε και φεύγουμε και κάνουμε τις δουλειές μας. Πάντα είμαστε εκεί, ώστε άμα συμβεί κάτι να είμαστε σε ετοιμότητα να το βοηθήσουμε. Πρέπει να τρώει εννοείται σε όρθια θέση, όχι ξαπλωτό, όχι στον καναπέ, πάντα στο καρεκλάκι του για να είναι η πλατούλα ίσια. Αποφεύγουμε να βάλουμε εμείς την μπουκιά στο στόμα του παιδιού, γιατί έτσι μπορεί όντως να το πνίξουμε. Αν πάρω εγώ τον μπρόκολο και το βάλω στο στόμα της Λίδας, προφανώς η Λίδα ξέρει μόνη της πόσο μπρόκολο πρέπει να δαγκώσει. Δεν μπορώ να το βάλω μέσα στο στόμα. Μπορεί να την πνίξω έτσι. Αποφεύγουμε λοιπόν να βάζουμε τις μπουκιές στο στόμα του παιδιού. Και εννοείται ότι κατά το πρώτο έτος τα φαγητά πρέπει να έχουν την υφή που χρειάζεται. Δεν δίνουμε στο παιδί σκληρές τροφές, τα δίνουμε όλα βρασμένα, στον ατμό, στο φούρνο, να είναι αρκετά μαλακά ώστε το παιδί να μπορεί να τα διαχειριστεί. Αρκετά μαλακά, όχι να λιώνουν. Πρέπει να κρατάνε λίγο ώστε το παιδί να μην τα λιώνει στο χέρι του, να μπορεί να τα κρατάει και να τα τρώει. Ήταν από μέρους μου η παρουσίαση της μεθόδου αγωγής στερεών τροφών Baby Led Weaning, την οποία χρησιμοποιούμε και εμείς. Αν υπάρχει κάποιο πεδίο το οποίο δεν έχω καλύψει, κάποια απορία την οποία έχετε, εννοείται μου τη σχολιάζετε από κάτω ή μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram ή στο email και θα σας απαντήσω με μεγάλη μου χαρά. Και τώρα πάμε να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που σας ζήτησα να μου κάνετε χθες στο Instagram σχετικά με τη μέθοδο για να σας απαντήσω. Θέλω να πω ότι οι ερωτήσεις είναι αρκετά λιγότερες από αυτές που δέχτηκα, γιατί οι περισσότερες ήταν πάνω κάτω η ίδια ερώτηση διαφορετικά διατυπωμένη. Οπότε διάλεξα μία που, ας πούμε, είναι χαρακτηριστική και αντικαθιστά αναπληρώνει κάποιες άλλες οι οποίες είναι πάνω κάτω ίδιες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τρώτε και κρεμούλες ριζάλευρο μαζί με το Baby Led Weaning? Όχι, δεν τρώμε τίποτα άλλο. Όταν ξεκινήσαμε την εισαγωγή στις στερεές τροφές στο τέλος του 5ου μήνα, φάγαμε για μία εβδομάδα ριζάλευρο βανίλια. Το σταματήσαμε, εννοείται, μόλις ξεκινήσαμε τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας, τις πατατούλες μας, όλα αυτά. Και τώρα το μόνο που τρώμε έτσι, ας πούμε, διαλυμένο είναι το γιαούρτι ή μπορεί να της κάνω κάποιο πουρέ πατάτας, πουρέ καρότου για να έχει διαφορετική υφή στα φαγητά της και να τα εξερευνεί περισσότερο. Αλλά δεν τρώμε καθόλου κρεμούλες ή ριζάλευρο. Καθόλου ριζάλευρο, μπισκοτόκρεμες και τέτοια. Εγώ προσωπικά δεν τα προτιμώ. Όχι ότι λέω ότι έχουν κάτι, εγώ δεν τα προτιμώ. Προτιμώ να τους δίνω φρέσκια τροφή, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά φρέσκα προϊόντα με πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνες, τα οποία εγώ προσωπικά τα προτιμώ να τα δίνω στο μωρό μου. Πότε σταμάτησε να λέτε το φαγητό? Δεν αλέσαμε φαγητό ποτέ. Είπαμε, φάγαμε ριζάλευρο μία εβδομάδα και μετά ξεκινήσαμε με φρούτα και λαχανικά. Οπότε όταν μπήκε και το κρέας στη διατροφή μας, ήταν δηλαδή κομμάτι, δεν αλέσαμε ποτέ.
πώς ξέρεις ότι το παιδί χόρτασε ή απλά βαρέθηκε και να τρώει. Όπως είπα και πριν, το παιδί καθορίζει μόνο τη διάρκεια του γεύματός του και τα γεύματα της Λίδας συγκεκριμένα διαρκούν από 40 έως και 50 λεπτά. Είναι αρκετή ώρα ώστε να φάει όσο θέλει. Άμα τη βλέπω ότι βαριέται ή χαζεύει, θα πάρω το κομμάτι και θα το δώσω στο χέρι της να το πάρει να το φάει. Αλλά και πάλι θα φάει όσο θέλει. Μπορεί και να βαρεθεί και να μην συνεχίσει το φαγητό, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά πάντα αναπληρώνουμε, δίνω βασικά τον κατάλληλο χρόνο στο παιδί να φάει αυτό που θέλει. Του δίνω μία ώρα περίπου, 50 λεπτά μία ώρα είναι. Και εννοείται μετά αναπληρώνουμε με γάλα. Και τώρα τι γίνεται με το γάλα, γιατί δεν το είπα πριν, να το πω τώρα. Ότι, λοιπόν, αρχικά εγώ το μοναδικό γεύμα που έχω αντικαταστήσει, το γάλα, που δεν δίνω γάλα δηλαδή, είναι το πρωινό. Το πρωινό πλέον μπορεί και το τρώει μόνη της και χορταίνει και δεν χρειάζεται γάλα. Το απογευματινό που εγώ έχω σε Daily and Winnie, που της δίνω τις τροφές της, μετά από αυτό της δίνω γάλα. Δες, μπορεί να πιει όλο το μπουκάλι με το γάλα. Κάποιες φορές να πιει το μισό, κάποιες φορές να πιει 20 ml, κάποιες φορές μπορεί να μην βγει και καθόλου γάλα. Πάντα όμως δίνουμε. Οπότε έτσι ξέρουμε ότι το παιδάκι μας έχει χορτάσει, είμαστε σίγουροι. Από πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη μέθοδο? Είναι μέθοδο εισαγωγή στερεών τροφών, οπότε μπορούμε να την ξεκινήσουμε από όταν το παιδάκι μας θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις στερεές τροφές. Όποτε μας πει ο παιδίατρος. Στον έκτο μήνα, στο τέλος του πέμπτου, καλύτερα είναι το σωστό, δηλαδή το παιδί να έχει κλείσει τον έκτο μήνα. Και άμα δεν είναι έτοιμο, αργότερα. Από ποιον παίρνει συμβουλές για το τι θα τη δώσει? Λοιπόν, εγώ έχω αγοράσει το βιβλίο, το Κοίτα Μαμά Τρώω, που είναι για το Baby Led Winnie, αλλαγητικά η μέθοδο. Έχει μέσα συνταγές, έχει τα τρόφιμα ένα μήνα. Αν μας ενδιαφέρεστε, μπορείτε να το αγοράσετε, είναι αυτό. Και είναι τη Βάνα Καρκάση. Και γράφει ένα μήνα τι τροφές μπορείς να δίνεις, αλλά περισσότερο ακολουθώ το πρόγραμμα της παιδιάτρου μας. Δηλαδή, η παιδιάτρός μας θα μου πει πότε θα εισάγω κάποια τροφή, πότε θα ξεκινήσουμε να βάλουμε στη διατροφή μας κάποια τροφή. Δηλαδή, ξεκινήσαμε πρώτα. Τα πρώτα που μας είπε ήταν μήλο, μπανάνα, χλάδι, πορτοκάλι. Μετά πήγαμε στην πατάτα, μπρόκολο, γλυκοπατάτα. Και στο προηγούμενο ραντεβού, δηλαδή που κλείσαμε τον έκτο μήνα, μας έδωσε το ελεύθερο για όλα τα λαχανικά και για όλα τα φρούτα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Ας πούμε την ντομάτα μας είπε όχι ακόμη, τροπικά φρούτα μας είπε καλύτερα μετά το χρόνο όπως το μάγκο. Γενικότερα έχουμε το ελεύθερο και μας είπε και να τρώμε κρέας κοτόπουλο, μοσχάρι και γαλοπούλα. Σε κάθε ραντεβού μας εισάγει η παιδίατρος στις τροφές, μας λέει ποιες θα εισάγουμε, οπότε συμβουλεύουμε την παιδίατρό μας. Πόσα κιλά είναι η μικρή σου και πόσο βάρος βάζει περίπου τον μήνα? Στο προηγούμενο ραντεβού μας, από το οποίο έχει περάσει αρκετό διάστημα, ήτανε 7... Βαριέται η Λιδούλα. Ήταν 7.340, έχει περάσει αρκετό διάστημα, εγώ πιθανολογώ ότι θα έχει πάρει αρκετά από τόσο. Βάζει περίπου 1 με 1 και κάτι κιλό το μήνα, έχει πάρα πολύ καλό βάρος. Πόσα γεύματα γάλακτος βάζεις, βάζεις και αλάτι? Έχουμε 4 γεύματα γάλακτος, στις 9 το πρωί, μεσημέρι, 6 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Το μοναδικό γεύμα γάλακτος που έχω αντικαταστήσει είναι το πρωινό, που το οποίο χορταίνει επαρκώς πλέον. Και εννοείται δεν βάζω αλάτι. Αλάτι και ζάχαρη, πιπέρι, μέλι, ξηρή καρπή. Αυτά είναι μετά το έτος. Το μωρό τρώει ανάλατα και λάδι βάζουμε μόνο μία ή δύο κουταλίτσες της σούπας. Από πού ενημερώθηκες για τη μέθοδο? Πρώτη φορά είδα τη μέθοδο σε ένα story μιας πολύ αγαπημένης μου blogger, της Proud Mama, και μετά εννοείται ξεκίνησα να διαβάζω στο ίντερνετ, παρήγγειλα το βιβλίο, άρχισα να το ψάχνω περισσότερο και μόνη μου, οπότε έτσι σιγά σιγά έμαθα και εγώ για τη μέθοδο. Και τέλος, πώς ξέρεις ότι έχει φάει ικανοποιητική ποσότητα? Αυτό νομίζω το απάντησα στη διάρκεια του βίντεο, ότι η ικανοποιητική ποσότητα είναι αυτή που θεωρεί εκείνη η ικανοποιητική ποσότητα, αλλά για να ξέρω ότι έχει φάει, όντως έχει μπει κάτι μέσα στην κοιλίτσα της, το βλέπουμε από τα κακά του παιδιού. Στα κακά του θα δούμε κομματάκια από τις τροφές τις οποίες έχει φάει. Και κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί η Λίδα μάλλον είναι έξαλλη μαζί μου και θέλει να παίξουμε και γκρινιάζει πάρα πολύ και θα πρέπει να φύγω κιόλας αργότερα το απόγευμα για τη σχολή μου, οπότε θα αναγκαστώ να την αφήσω. Οπότε σας αφήνω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Έλα να χαιρετήσεις κι εσύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Χάρηκαμε πολύ που τα είπαμε μαζί σας. Ό,τι απορίες έχετε και σχόλια να μου τα γράψετε και να σας απαντήσω εννοείται. Ελπίζω να σας βοήθησα εσάς που είχατε απορίες, εσάς που θέλετε να ενημερωθείτε για τη μέθοδο. Και λίγα πάμε! Τα λέμε μετά! Γεια σας! Την άλλη Τετάρτη! Μουα!